Καλησπέρα. Είμαι ο Τσαλκίδης Αναστάσιος, ο πρόεδρος της Πελεώνας. Μάλιστα. Σήμερα είναι 8 Νοεμβρίου. Έχουμε μια συνάντηση στο Δημαρχείο μέσα για να πάρουμε την τελική απόφαση του χωριού. Ναι, μεν έχει πάρθει μια απόφαση να πάει το χωριό δίπλα στο Κόμανο. Σήμερα είναι τελική απόφαση να ψηφίσουν οι χωριανοί μας που θα βρεθούν εδώ πέρα σήμερα. Ότι πράγματι θα πάμε στο Κόμανο. Παρόλο τις αντιδράσεις και κάποιους ανθρώπους που έχουμε που θέλουν να πάνε κάπου αλλού, αλλά η μεγαλύτερη πολυψηφία θέλουμε να πάμε στο Κόμανο. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις επομένως που υποδείκνυαν ποιο χώρο οι εκπρόσωποι τους. Σε διάφορα μέρη λέγανε, ξέρω εγώ, το στρατόπεδο και αυτά, αλλά το στρατόπεδο δεν γίνεται να το πάρουμε και τελικά αποφασίσαμε όλο τη μεγαλύτερη πολυψηφία να πάμε, ξέρω εγώ, δίπλα στο Κόμανο, δηλαδή στο Κουρί. Σήμερα θα γίνει παρουσίαση από τον διευθυντή της ΑΜΚΟ, τον κύριο Αμανατίδη. Ναι, σήμερα πράγματι θα γίνει μία παρουσίαση από την ΑΜΚΟ, από τον κύριο Αμανατίδη και από τον κύριο Δήμαρχο, θα μας πει 5 κουβέντες. Αυτό δηλαδή, πήραμε, παρόλο τα προβλήματα που μας δημιουργάει η ΔΕΗ και πήρε ξανά μία αναβολή, το χωριό δεν σταματάει, οι διαδικασίες του χωριού δεν σταματάνε, συνεχίζει και εμείς θα συνεχίζουμε να αποκαταστήσουμε το χωριό μας. Και πρέπει να γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του χωριού. Είναι μια κρίσιμη και μια τελευταία συνάντηση του χωριού για να αποφασίσουμε τι θα γίνει το χωριό και που θα πάει. Από ότι η σημερινή συνάντηση έχει να κάνει με την επιλογή της θέσης που θα μετεγκατασταθεί ο Πτελεώνας. Πού θα πάει το νέο χωριό. Αυτό θέλουμε να το αποφασίσετε εσείς, όχι εμείς. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση και προτείνουμε τρεις θέσεις. Αυτές οι τρεις θέσεις είναι η μία στο Κουρί, έτσι όπως βλέπουμε από την πόλη το Κουρί, αριστερά από το Νέο Κόμανο, δεξιά από το Νέο Κόμανο θα είναι η Ανάργυρη, και αριστερά υπάρχει μια θέση η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και να είναι ο νέος Πτελεώνας. Η δεύτερη θέση είναι στην περιοχή Μπορντό, έτσι λέγεται, πηγαίνοντας από το νέο δρόμο που πάει στην Αναράχη. Πριν φτάσουμε στην Αναράχη, περίπου στη μέση της απόστασης και λίγο παραπάνω, δεξιά πάνω σε ένα λόφο. Είναι λίγο ψηλά, έχει μια απόσταση δηλαδή από το δρόμο. Εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις της Αναράχης. Πριν τις εκδηλώσεις της Αναράχης, στο βάθος. Όχι εκεί ακριβώς, πριν τις εκδηλώσεις, στο λόφο πάνω ψηλά, όχι εκεί, όχι εκεί κάτω, που είναι το κλεισάκι. Και η τρίτη θέση είναι μετά το Ανατολικό, όπως πηγαίνουμε από εδώ, περνώντας το Ανατολικό για Κομινά, που είναι τα Σιλό. Τα αεροδρόμια. Μπράβο, τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια. Τώρα, στο αεροδρόμιο που λέμε, υπάρχει ένα θέμα ότι σε μια μελέτη της ΔΕΗ πριν από κάποια χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει κοίτασμα κάτω, το οποίο πιάνει μέχρι και τον Άγιο και το Καριοχώρι. Για να αξιοποιήσουν αυτό το κοίτασμα, αν ποτέ το αξιοποιήσουμε, θα πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση Ανατολικού Αγίου και ενδεχομένως και Καριοχώριου. Μπορεί να μην γίνει ποτέ η εκμετάλλευσή του, μπορεί μετά από 30-40 χρόνια, 50 να γίνει. Δεν το ξέρω. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Αλλιώς είναι πολύ καλή θέση δίπλα στο Ανατολικό. Και στην περιοχή του Κουρί είναι οι εκτάσεις δημοτικές, είναι δικές μας, δεν είναι ούτε του δημοσίου. Και μάλλον δεν θα χρειαστεί απαλωτρίωση οικοπαίδων κάτω από τη θέση. Μάλλον δεν θα χρειαστεί απαλωτρίωση ιδιοκτησιών. Η απαλωτρίωση των ιδιοκτησιών γίνεται σχετικά γρήγορα. Μπορεί να αργήσει δικαστικά, αλλά άμα γίνει το πρώτο δικαστήριο, το πρωτοδικείο, από εκεί και μετά μπαίνεις και κάνεις τις δουλειές σου και αν τραβήξει με εφέσεις και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τις εργασίες. Εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να καταλήξουμε στην τοποθεσία για να ξεκινήσουμε έγκαιρα τις μελέτες. Και αν καταλήξουμε στην τοποθεσία, από τον επόμενο ίσως μήνα να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση για να κάνουμε όποιες μελέτες απαιτούνται για να πάρουμε την έγκριση του τοπικού ρημοτομικού. Εάν σήμερα καταλήξουμε γρήγορα, δηλαδή δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες για την επιλογή της θέσης, θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Αν υπάρχουν διαφωνίες, θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αποφασίσετε. Ποια διαδικασία θα είναι, θα την καθορίζουμε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, όπως κάναμε και σε άλλα χωριά. Τα κάναμε τελευταία, είναι διαδικασίες που τις κάνουμε γρήγορα.
Δηλαδή θα κληθείτε να ψηφίσετε με κάποιο τρόπο επιλογή θέση. Ομοφωνήσουμε ή σχεδόν ομοφωνήσουμε, δεν υπάρχουν μεγάλες αντιρρήσεις για μια θέση. Εμείς στο επόμενο ίσως Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στο ίσως, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποδεχτούμε την απόφαση της σημερινής συνέλευσης και θα προχωρήσουμε γρήγορα στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών. Η αρχή που κινείται τάχιστα για τη διαδικασία αυτή εδώ πέρα, τα οποία δεν γινότανε, παρόλο που τα δικαστήρια μας θα αργήσουν από ό,τι φαίνεται με τις αναβολές που μας βάζουν οι δικηγόροι μας. Λοιπόν, άποψή μου και προτείνω την θέση εκεί που είναι ο Κόμανος και η Άγια Νάργυρη, προσωπικά το βλέπω καλύτερα, και επιπλέον όσον αφορά τη συνεργασία και τις προτάσεις για να υπάρχει πλήρη εκπροσώπηση του χωριού, καλό θα είναι να συμμετάσχει και ο υποτυπώδης που λέει Σύλλογος Πληττωμένων που είναι νόμιμος. Λοιπόν, αν δεν είναι νόμιμος να γίνουν αρχαιρεσίες και να βγει καινούριο ΔΣ. Λοιπόν, εντάξει. Αλλιώς θα πρέπει να με τον Δήμαρχο για συμβουλευτικό χαρακτήρα να έχει και ο Σύλλογος Πληττωμένων για να υπάρχει πλήρη εκπροσώπηση των κατοίκων. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Εσείς θα το κρίνετε. Ουσιαστικά τρία χωριά μαζί, έτσι, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά έναν ζωντανό οικισμό που είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα έχει δημοτικό σχολείο, θα έχει προφονηπιακό, θα έχει νηπιαγωγείο. Και ουσιαστικά και τα τρία χωριά μαζί μπορεί να φτάσουν τους 2.000 κατοίκους ή ίσως και 2.500 κατοίκους, αν όλα πάνε καλά. Και νομίζω ότι αυτό έχει το προτέρημα αυτή η θέση. Είναι πιο εύκολη θέση από την άποψη της απόκτησης της γης, γιατί είναι δημοτική έκταση, δεν χρειάζεται καμία διαδικασία, ο Δήμος θα την διαθέσει κατευθείαν. Και ουσιαστικά είναι και πολύ κοντά στην Πτολεμαΐδα, δηλαδή σε ευθεία από τα λύκια της Πτολεμαΐδας είναι περίπου στα 2.5 χιλιόμετρα. Έτσι και από το κέντρο που είναι το κέντρο του οικισμού θα είναι ο Κόμανος, ο ένας οικισμός και η Μαυροπηγή δεν θα απέχουν το ένα κέντρο και το άλλο κέντρο περισσότερο από 300 με 400 μέτρα, έτσι, σε ευθεία. Οι άλλες δύο θέσεις, η μία θέση στο Μέλιο εκεί που λέμε στον Μπορντό, και αυτή είναι καλή θέση, είναι προς την πλευρά της Αναράχης, είναι δηλαδή πιο νότια από εκεί που προτείνεται στη θέση Κουρή. Βέβαια το αρνητικό σε αυτή τη θέση είναι ότι θα πρέπει να απολωτριωθούν κάποια χωράφια που είναι στην κορυφή του λόφου. Και η άλλη θέση, η τρίτη, είναι στην περιοχή του Ανατολικού και εκείνη θα ήταν ευνοϊκή θέση γιατί θα ήσταν δίπλα στο χωριό του Ανατολικού, θα ήσταν ένα οικισμό, δηλαδή θα μπορούσατε να έχετε κοινές λειτουργίες. Αλλά έχει το αρνητικό ότι μελλοντικά μπορεί και εκεί να προκύψει θέμα ανόρυξης του ορυχείου. Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι επειδή έχουν προχωρήσει τα έργα στον Κόμανο, έτσι σιγά σιγά έχουν προχωρήσει και οι αναργυρώτες έχουν επιλέξει και εκείνη την περιοχή, πιστεύω ότι αυτή η πρώτη περιοχή μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πόλο για να δημιουργηθεί ένας καινούριος ενιαίος οικισμός και για τα τρία χωριά. Ότι η θέση αυτή είναι καλύτερη. Στην ουσία το είπε, γιατί αν δούλευε το σύστημα θα έδειχνε τη βαθμολογία των θέσεων και στη βαθμολογία των θέσεων που έχει γίνει από την εταιρεία βγήκε πρώτη η θέση αυτή για την οποία ο Βασίλης είπε είναι καλύτερη θέση. Και το ξεκαθαρίζω για να μην φανεί ότι με αυτό που λέει μπορεί να επηρεάσει κάποιον. Είναι δηλαδή πρώτο στη βαθμολογία της αξιολόγησης. Το κουρίνα.